Το μεταγωγικό θα φορτώσει τις Βρετανικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην άσκηση Swift Response 2022 στα Σκόπια, οι οποίες αναδιπλώνονται και θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στην Αλεξανδρούπολη. Οι Βρετανοί επιστρέφουν από περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, με τα αμερικανικά στρατεύματα να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και συμμαχικές χώρες στην περιοχή, έτσι ώστε να επιδείξουν ετοιμότητα ανάπτυξης κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Νατοϊκής Συμμαχίας. Σχεδόν 10.000 στρατιώτες από 19 έθνη συμμετέχουν στις προγραμματισμένες ασκήσεις Swift Response 2022 του ΝΑΤΟ την ώρα που ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε 5 ξεχωριστές τοποθεσίες που εκτείνονται από την Νορβηγία έως τη Βόρεια Μακεδονία. Η Βόρεια Μακεδονία εντάχθηκε επίσημα στο ΝΑΤΟ το Μάρτιο του 2020. Η μικρή βαλκανική χώρα των 1.800.000 κατοίκων έχει ενεργό στρατό περίπου 8.000 ατόμων. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός πως για την αναδίπλωση των Βρετανικών δυνάμεων επιλέχθηκε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και όχι αυτό της Θεσσαλονίκης, το οποίο ο οδικός, αφού με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουν στην Ελλάδα, είναι το πλησιέστερο.